Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα καλώδια και τις ρυθμίσεις που βάζουμε για αυτά στο πρόγραμμα. Ξεκινάμε νέο έργο. Πηγαίνουμε καλώδια ρυθμίσεις. Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε προεπιλεγμένο καλώδιο για την εγκατάστασή μας. Από τη λίστα τύπος καλωδίου επιλέγουμε τον τύπο καλωδίου που θα έχει η εγκατάσταση προεπιλεγμένη. Για αυτό το τύπο καλωδίου υπάρχουν δύο μέθοδοι εγκατάστασης. Στην πρώτη περίπτωση ο αγωγός καλωδίων τοποθετείται σε θερμικά μονομένο τοίχο και στη δεύτερη περίπτωση σε ένα ξύλινο ή κτιστό τοίχο χωρίς μόνος. Αφού κάνουμε τις επιλογές μας πατάμε δεκτό. Έχουμε εισάγει την, το προεπιλεγμένο τύπο καλωδίου και το προεπιλεγμένο τρόπο εγκατάσταση και πηγαίνουμε ηλεκτρική διανομή. Στο γενικό πίνακα αναχωρήσει προσθέτουμε ένα νέο κύκλωμα. Βλέπουμε ότι αυτό το νέο κύκλωμα έχει έρθει με καλώδιο αυτό που είχαμε προεπιλέξει και μέθοδο εγκατάσταση πάλι αυτή που είχαμε προεπιλέξει, την Α1. Θα γυρίσουμε σε καρτέλα γενικά και θα αλλάξουμε τύπο καλωδίου και μέθοδο εγκατάσταση. Βάζουμε ένα νέο κυκλώμα στο γενικό πίνακα και βλέπουμε ότι τώρα έχει έρθει με το νέο καλώδιο και το νέο τρόπο εγκατάστασης, α2. Εάν θέλουμε αυτή την ομάδα καλωδίων να τη χαρακτηρίσουμε με την ονομασία nyy, πηγαίνουμε στην καρτέλα γενικά και κάνουμε check την επιλογή για γιατί για ε1 βέβαια. βλέπουμε ότι ονομάζεται τώρα το καλώδιο νη Η επιλογή επιτρεπτή ελαττωμένη διατομή, αν είναι ενεργοποιημένη, λέει στο πρόγραμμα ότι μπορεί να επιλέξει καλώδια, στα οποία ο ένας αγωγός είναι μειωμένης διατομής. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, πηγαίνουμε στις βιβλιοθήκες του έργου, επιλέγουμε μια οικογένεια νι τετραποδικά και βλέπουμε ότι όταν επιλέξουμε ίσες διατομής ο αγωγός αποτελείται από τέσσερις αγωγούς ίσες διατομής. Εάν πάμε μειωμένος θα δούμε ότι από ονομαστική διατομή 25 τετραγωνικά χιλιοστά ο τέταρτος αγωγός είναι μειωμένης διατομής αντί για 25 είναι 16. Επειδή έχουμε επιλέξει αγωγός, εμφανίζεται η ένδειξη J. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλώδιο υπάρχει αγωγός γείωσης κίτρινο-πράσινος. Εάν επιλέξουμε άλλο, το J θα γίνει όμικρον. Αυτό σημαίνει ότι ο αγωγός γείωσης δεν περιέχεται μέσα στο καλώδιο. Δηλαδή το καλώδιο δεν έχει κίτρινο-πράσινο αγωγό. Κλείνουμε τη βιβλιοθήκη. Πηγαίνουμε άφηξη. Βλέπουμε ότι η απορροφούμενη ισχύ του πίνακα υπολογίζεται από τα κυκλώματα που έχουμε βάλει. Επειδή θέλουμε να βάλουμε μία μεγάλη ισχύ για να βάλουμε ένα χοντρό καλώδιο με μειωμένο αγωγό, αφαιρούμε τα παλιά κυκλώματα. άφεξη και βάζουμε μία μεγάλη ισχύ ας πούμε 100 kW επιλέγουμε καλώδιο ή υψηλον υψηλον τετραπολικό και πατάμε δεκτό βλέπουμε ότι το πρόγραμμα επέλεξε 3 επί 70 και μειωμένο εγώ 35 τετραγωνικά χιλιοστά το καλώδιο αυτό έχει την ένδειξη J, δηλαδή δεν έχει κυτρινοπράσινο αγωγό μέσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, επιλέγοντας ξεχωριστός αγωγός προστασίας. Οπότε το καλώδιο έχει την ένδειξη ομικρον. Το ίδιο άλλαξε και εδώ. Αν αλλάξαμε γνώμη και θέλουμε καλώδιο με αγωγούς ίσης διατομής... Πηγαίνουμε στην καρτέλα γενικά. Από επιλέγουμε την επιλογή επιτρεπτή η ελαττωμένη διατομή. Επιστρέφουμε ηλεκτρική διανομή. Αλλάζουμε λίγο την ισχύ και την επαναφέρουμε για να γίνουν οι υπολογισμοί. Και βλέπουμε πλέον το καλώδιο έχει τέσσερις αγωγούς ίσης διατομής. Τα χρώματα των αγωγών του καλωδίου μπορούμε να τα βρούμε στην βοήθεια. Έχουμε για παράδειγμα νη υψηλον όμικρον. Στο θέμα χρωματική σήμαση πόλων καλωδίων. Οπότε πάμε στην ομάδα με ένδειξη όμικρον. Με τέσσερις αγωγούς. Όπου βλέπουμε ότι έχει αγωγούς χρώματος μπλε, καφέ, μαύρο, γκρι. Δηλαδή δεν περιέχει κίτρινο-πράσινο, αγωγό γύρωση. Αντίθετα, εάν έχει την ένδειξη J, αντί για μπλε έχει αγωγό γύρωση κίτρινο-πράσινο.